Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου, βετεράνο αθλητή του μπάσκετ και προπονητή, που σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητα του ερμηνευτή του προγράμματος Unique Call, ενός εκπαιδευτικού και αθλητικού προγράμματος με στόχο την ενδυνάμωση και την εξέλιξη παιδιών με ειδικές ικανότητες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου που είμαι και διαδικτυακά μαζί σας. Κάποια στιγμή τα έχουμε πει και από κοντά, με κάποια τμήματα. Πάντα χαίρομαι να μιλάω με παιδιά. Γεια σας και από μένα και σας ευχαριστούμε πολύ πάλι για την παρουσία σας. Θα ήθελα να μας πείτε για το πρόγραμμα Unique Call, τι σας όθησε στο να το δημιουργήσετε και ποιες είναι οι δράσεις του. Πώς ένας μαθητής με ειδικές ικανότητες μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι, το Unique Call, όλη η μοναδική όλη ίση, ήταν μια έμπνευση μου ήρθε όταν στο κοντινό μου περιβάλλον είδα κάποια παιδιά να δέχονται το λεγόμενο bullying. Όχι μόνο από άλλα παιδιά, αλλά και από μεγαλύτερους, με διαφορετικό τρόπο. Και ήταν αυτό που με έκανε, που με ώθησε να ξεκινήσω μια προσπάθεια μαζί με τη δική μου διάγνωση που μου είχε πει ο δικός μου γιατρός, να ξεκινήσω μια προσπάθεια να ενταχθούν αυτά τα χιλιάδες παιδιά, γιατί περίπου στο φάσμα υπολογίζεται περίπου 200.000 οικογένειες στην Ελλάδα, να έχουν τουλάχιστον ένα άτομο στο φάσμα. Να ξεκινήσουμε λίγο να τους εντάσσουμε λίγο καλύτερα στην κοινωνία. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ειδικών σχολείων στην ύπαρξη με τυπικών. Εσείς, ας πούμε, είστε σε τυπικό σχολείο, ιδιωτικό αλλά τυπικό. Και στο φάσμα, να ξέρετε, ας πούμε, υπάρχουν πολλά παιδιά που πάνε στα ειδικά σχολεία. Υπάρχουν και παιδιά που πάνε στα τυπικά σχολεία με την παράλληλη στήριξη των δεύτερο δάσκαλο. Με κάποια προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει παντού παράλληλη στήριξη. Και είναι και τα παιδιά των ειδικών σχολείων με τα παιδιά των τυπικών σχολείων δεν συναντιούνται πριν τα 18 και είναι κρίμα. Και μετά συναντιούνται και με άσχημο τρόπο. Οπότε στόχος είναι μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από σεμινάρια, μέσα από πολλά πράγματα και στην Αττική και μετά στην Επικράτεια από Σεπτέμβρη με υγεία να φέρουμε τα σχολεία κοντά και τα παιδιά κοντά. Ότι αυτό είμαστε όλοι μοναδικοί όλοι εσείς, αυτό λέει και το πρόγραμμα, Unique Call. Και αυτά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Λεπτομέρειες για το πώς θα συμμετάσχει οτιδήποτε θα ανακοινωθούν. Θα ξεκινήσουμε λογικά από τον Απρίλιο. 2 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να κάνουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Θα ξεκινήσουμε το πιλωτικό πρόγραμμα που λέμε Απρίλιο-Ιούνιο από κάποιους Δήμους της Αττικής. Και μετά θα φορτσάρουμε με υγεία από Σεπτέμβρη. Μπορεί κάποιος μαθητής να δραστηριοποιηθεί ως εθελοντής στο πρόγραμμα? Ναι, μου έχουν στείλει και πάρα πολύ στο Instagram ότι θέλουν να είναι εθελοντές. Μεγάλη μου τιμή αυτό. Υπάρχουν τα social του Unique Call ακόμα χωρίς να είναι ενεργά, εκτός από μια δράση του Γιάννη του Αντετοκούμπο που συγκέντρωσε μέσα από αγώνες του NBA κάποια χρήματα για να έχουμε μια βάση να ξεκινήσουμε. Αλλά δεν είναι ακόμα ενεργά. Εκεί όταν αρχές Απριλίου που θα τα ενεργοποιήσουμε, θα μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα εκεί. Και όποιος θέλει να είναι εθελοντής και πιστεύω ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Και με μεγάλη μας χαρά και με μεγάλη μας τιμή. Πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αντιμετωπίζετε στο πλαίσιο της οικογένειας η διαφορετικότητα? Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν οι γονείς να ενισχύσουν ένα παιδί που έχει ειδικές ικανότητες? Κοιτάξτε, οι γονείς όταν γεννιέται ένα παιδί είτε στο φάσμα είτε με κάποια άλλη διάγνωση, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλές διαγνώσεις, δεν είναι μόνο το φάσμα, είναι η ΔΕΠΗ, μπορεί να είναι και δυσλεξία, διάφορα τέτοια πιο light, ας το πούμε, ή μπορεί να είναι και σύνδρομο Down ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα. Ξεκινάει ένας γολγοθάς για τους γονείς. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρουν πού να αποτανθούν, τι να κάνουν, βρίσκονται για ένα διάστημα σε ένα πανικό, έχουν μια στεναχώρια. Προσπαθούν να εξηγήσουν τουλάχιστον ότι στο φάσμα του αυτισμού, αν διαγνωστεί ένα παιδί στο φάσμα, δεν είναι πρόβλημα υγείας, δεν ανακοινώνεται κάποια ασθένεια, ανακοινώνεται κάποια διαφορετικότητα. Και χρειάζεται ένας χρόνος αποδοχής από τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να βρουν και μια δύναμη μετά, να κάνουν αυτή τη διάγνωση να την κάνουν δύναμη. Αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδυναμία να το κάνουν δύναμη. Η αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό και από τους γονείς, στη συνέχεια και η ενημέρωση του ίδιου του παιδιού για τη διάγνωση του και τη διαφορετικότητα που έχει όταν το κρίνει ο ειδικός που το παρακολουθεί. Και μετά η ενημέρωση των γύρω τους. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα στο σχολείο, στις παιδικές χαρές,
στους χώρους που κινείται το παιδί, να, αν κάποια στιγμή πάρει την ασπίδα του που λέμε το παιδί και ξέρει ότι είναι στο φάσμα. Έχω δει παιδιά στο κοντινό μου περιβάλλον που έχουν ενημερωθεί στην κατάλληλη ηλικία που έκρινε ο ειδικός ότι είναι στο φάσμα και πάνε σε μια παρέα και λένε καλημέρα, είμαι στο φάσμα του αυτισμού. Αμέσως σταματάει ο γονέας να κυνηγάει από πίσω το παιδί, αν θα το κοροϊδεύσει κάποιος ή όλοι, γιατί το παιδί ενημερώνει μόνο του τη διαφορετικότητά του και για ποιο λόγο θα τους πει κάποια πράγματα που ίσως τους φανούν περίεργα ή κάπως στους άλλους. Και στη συνέχεια είναι η ενημέρωση των τυπικών ανθρώπων, αυτό που κάνουμε εμείς των υπολείπων, γιατί υπάρχει η ορατή αναπηρία που λέμε έναν άνθρωπο σε ένα μαξίδιο, υπάρχει και αόρατη, όχι απαραίτητα αναπηρία, αλλά σε έναν βαθμό και αναπηρία, που δεν καταλαβαίνεις κάτι οπτικά, οπότε μετά θα έρθει ένα παιδί να σου μιλήσει, ενώ εξωτερικά δεν θα καταλάβεις κάτι και μπορεί να σου πει κάποια πράγματα που δεν είναι τα συνηθισμένα για σένα, να σου μιλήσει για το φεγγάρι, για τα αστέρια, ότι θα γίνει στον άψη, οτιδήποτε, αντί να σου πει καλημέρα. Και εσύ να το κορυδεύσει. Αν το κορυδεύσει και το παιδί κλείνει το στην εαυτό του, το εισπράττουμε και οι γονείς του και το χάνουμε και εμείς σαν κοινωνία. Πιστεύω ότι εσείς τα νέα παιδιά είστε πολύ πιο όρημα σε αυτό το θέμα να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα. Έχει βοηθήσει και το Ιντερνετ σε αυτό, που δεν είχαν παλαιότερες γενιές και είστε έτοιμοι να σπάσετε αυτά τα παροχημένα ταμπού. Και κάποιες διαφορετικότητες δεν έρχονται καν από επιλογή. Είναι πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ένα παιδί στο φάσμα, δύο παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Δύο παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ένα στο φάσμα. Δηλαδή δεν είναι και λίγο άγνωστη γενετική και επειδή μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε, είναι καλό να είναι ενημεροί όλοι. Ποια είναι τη γνώμη σας στη θέση των εκπαιδευτικών για τη διαφορετικότητα? Τι αλλαγές χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορέσει να συμβάλλει στην αποδοχή της? Καταρχήν, μπράβο στο σχολείο σας, γιατί ήρθαν και κάποια παιδιά που είχαν μια διαφορετικότητα και μου μίλησαν όταν ήμουν εκεί. Γιατί συνήθως, παρότι από το 2017 είναι υποχρεωτικότητα, η ιδιωτική εκπαίδευση δεν δέχεται παιδιά επί του πρακτέου με διαφορετικότητα. Και αυτό είναι μια δουλειά των εκπαιδευτικών για αρχή να εξηγήσουν σε όλο τον κόσμο ότι η παιδεία, εγώ είμαι δασκαλοπαίδη, ότι η παιδεία δεν είναι η ακαδημία ή η ακαδημαϊκή μόρφωση. Αυτό είναι εξειδίκευση χρήσιμη για τη ζωή ενός ανθρώπου και κέρδους γνώσης. Παιδεία είναι και η συμπερίληψη. Ότι εδώ έχουμε μαζί μας και τον Γιωργάκη, την Ελένη, τον Κώστα, τη Μαρία, τυχαία τα ονόματα που έχει αυτή τη διάγνωση. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να είναι κολλητός με κανέναν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρχουμε. Οι δάσκαλοι λοιπόν πολλές φορές, γενικότερα μιλάω για όλα τα σχολεία, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες, απλά δεν τους έχει εκπαιδεύσει κανείς. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρουν πώς να χειριστούν έναν άνθρωπο στο φάσμα, που μπορεί να έχει ανάλογα και τη μορφή. Ξέρετε, στο φάσμα υπάρχει διαφορετική κιόλας. Μπορεί να έχει από τον Αϊνστάιν που λέμε μέχρι ένα παιδί, γιατί ο Αϊνστάιν ήταν στο φάσμα, λένε, μέχρι ένα παιδί με πολύ χαμηλή λειτουργικότητα, που όχι μόνο να επικοινωνεί αλλιώς και να μην μπορεί να μιλήσει, αλλά να είναι τελώς κλεισμένο, να φαίνεται τελείως διαφορετικό, να έχει βαρύτερα θέματα από ένα άλλο παιδί στο φάσμα και να μην ξέρουν πώς να το χειριστούν. Μπορεί να το κλείσει μια αίθουσα, ας πούμε, να το μαλώσεις, ενώ δεν μετράει σε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ο σωστός τρόπος αυτός. Πολλές φορές δεν φταίνε οι δάσκαλοι, είπαμε, γιατί και λείπουν παράλληλες στηρίξεις από τα σχολεία, τα γενικά τουλάχιστον, γιατί στα ιδιωτικά πληρώνεται από τους γονείς και σε ορισμένα δημόσια, αλλά όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, που είναι μεγάλο το βαθμό που δεν υπάρχει δυνατότητα δεύτερου δασκάλου, παράλληλη στήριξη, αναλαμβάνουν ένα χαρορόλο και οι δάσκαλοι επιβαρύνονται. Όπου χωρίς να έχουν ιατρικές γνώσεις, προσπαθούν να κάνουν κάποιο καλό για τα παιδιά, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Ο σωστός τρόπος για μένα είναι ότι οι δάσκαλοι, όταν μπαίνουν στο σχολείο, πρέπει να είναι ενήμεροι, σαφώς είναι ενήμεροι από τους γονείς, και μετά το πρώτο μάθημα της χρονιάς είναι να πούνε ότι έχουμε μαζί μας ένα όνομα, οτιδήποτε που έχει μια διάγνωση. Είμαστε όλοι μαζί, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, δεν του κάνουμε bullying, δεν κοροϊδεύουμε, είμαστε όλοι αγαπημένοι και ξεκινάει η χρονιά. Ένα τέτοιο μάθημα είναι σημαντικότερο για τα μαθηματικά και από τη φυσική και από τη χημεία και από οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω πρέπει να γίνει οργανωμένο αυτό και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που μόλις έχει διαγνωστεί με Asperger?
Καταρχήν θα πρέπει κάποια στιγμή να το μάθει. Επαναλαμβάνω, για να μην φέρουμε αντίθετα τα αποτελέσματα, όχι όταν το πω εγώ. Κάθε παιδί που έχει μια διάγνωση το παρακολουθεί κάποιος ειδικός. Ο ειδικός λοιπόν να κρίνει το παιδί είναι έτοιμο και οι γονείς είναι έτοιμοι να το μάθει το ίδιο το παιδί, γιατί η αποδοχή είναι και λύτρωση και εκεί μπορεί να εστιάσει και στα δυνατά του σημεία. Γιατί οι άνθρωποι με Άσπεργκερ, να ξέρετε, έχουν φτάσει στον πλανήτη στο φάσμα. Ήταν ο Νεύτωνας, είπαμε, ήταν ο Αϊνστάιν, είναι ο Έλτον Μάσκ, σήμερα είναι ο Άντωνι Χόπκινς. Και ξέρετε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά κάνουν focus σε κάτι που λέμε. Δεν μουτσοβολεύουν, δεν πολύ σχολιάζουν την επικαιρότητα. Είναι πολύ συγκεντρωμένοι στη λεπτομέρεια και μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Να φανταστείτε ότι υπάρχει στη Σουηδία, υπάρχουν λογιστικά γραφεία που ζητάνε λογιστές μόνο με Άσπεργκερ, επειδή είναι αριθμομνήμονες και επειδή είναι συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους. Ή στην Αγγλία υπάρχει εταιρεία που συστήνει μόνο ανθρώπους στο φάσμα αυτισμού. Οπότε να εστιάσουν στα δυνατά τους. Έχω εγώ πολλές περιπτώσεις γονέων που μου στείλαν μηνύματα, παιδιά που είναι από το Χάρβαρντ. Να μου πάρει υποτροφία αυτό το πολυτεχνείο ή οπουδήποτε, παρά αυτή τη διάγνωση. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να δίνω ελπίδα στους γονείς, η οποία δεν είναι φρούδα. Τουλάχιστον μιλάμε στην υψηλή λειτουργικότητα, γιατί αυτό πρέπει κάπως να το διαβάσετε βαθύτερα. Υπάρχουν λειτουργικότητες στο φάσμα του αυτισμού, έτσι. Δηλαδή γι' αυτό το λένε φάσμα, περικλείονται όλα μαζί, αλλά κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και μπούσουλα. Δηλαδή, μου στείλε σήμερα κιόλα μια μαμά ότι το παιδί μια φίλη έχει Άσπεργκερ, πείτε μου πώς να το χειριστώ. Και λέω, αν πω εγώ έναν άνθρωπο που δεν το ξέρω πώς να το χειριστείτε, είναι λάθος. Αλλά και να τον ήξερα, δεν είμαι γιατρός. Εγώ μπορώ να ενθαρρύνω αυτό το παιδί. Εσείς θα πρέπει να σας εξηγήσει γιατρός που βλέπει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό στο φάσμα. Και πρέπει να τον βλέπει να δίνει συμβουλές μόνο εκείνος που το παρακολουθεί σε συνεργασία με την οικογένεια. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο του σχολείου μας και ας κλείσουμε με το μήνυμα όλη μοναδική, όλη ίση. Να είστε καλά παιδιά και συγχαρητήρια. Εγώ έχω πάει σε μερικά σχολεία και έχω δει ότι εσείς είστε σε αυτά τα θέματα πολύ καλύτερα από τη δικιά μας γενιά και είστε και ελπίδα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.